Τώρα να πάμε στην έκτακτη είδηση που προέκυψε και την διάβασα στο πρώτο θέμα και είναι της Άριας Καλύβα. Η Άρια Καλύβα ήταν εδώ καλεσμένη όταν ευνηδίασα τον Απόστολο Λίτρα ότι αναλαμβάνει ως δικηγόρο στο Παντελή Παντελίδη και το έθεσα το ερώτημα τι θα αλλάξει από εδώ και πέρα και αν υπάρχουν νέα στοιχεία. Και μας είχε αποκαλύψει η Άρια ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία καταθέτουν λίγο πριν τα 4 χρόνια σημαντικά που συνέβησαν εκείνα τη βραδιά. Εκείνη τη βραδιά, τη μοιραία βραδιά. Άρια, φέρνει στο φως σήμερα εσύ και το πρώτο θέμα μια κατάθεση. Ακριβώς, ακριβώς Ζήνα, καλησπέρα και από μένα. Πρόκειται για μια κατάθεση που έχει δώσει ένας 50χρονος σερβιτόρος, ο οποίος κλήθηκε μετά από παράκληση του κυρίου Λίτρα. Εντοπίστηκε αυτός ο άνθρωπος στο σπίτι που πέρασε τη μοιραία νύχτα ο Παντελής Παντελίδης. Του είπε λοιπόν ο κύριος Λίτρας, έλα να καταθέσεις όλα όσα γνωρίζεις. Και πράγματι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έδωσε στις 3 Δεκεμβρίου στην εισαγγελία την κατάθεση που λέει το εξής. Την αποκαλύπτουμε σήμερα στο πρώτο θέμα με τον άνθρωπο του Δημήτρη Πόποτα. Λέει, βρισκόμουν στο σπίτι εκεί που παίζονταν το παιχνίδι. Σέρβιρα ποτά. Ο Παντελίδης έπαιζε πόκερ και φαινόταν μεθυσμένος. Κατά τις 7.30 ώρα το πρωί σηκώθηκαν να φύγουν. Μάλιστα ήταν τόσο μεθυσμένος που σκόνταψε και έπεσε. Εγώ τον βοήθησα να σηκωθεί και στη συνέχεια μπήκε στη θέση του συνοδηγού. Στη θέση του οδηγού έκατσε η Φρόσο και πίσω έκατσε η Μίνα. Μετά γύρισα σπίτι μου και λέει ο άνθρωπος ότι δεν με κάλεσε κανένας να καταθέσω. Είπε μάλιστα στην ίδια κατάθεση Ζήνα ότι τον Οκτώβριο του 20 μου τηλεφώνησε ο κύριος Λίτρας, ο δικηγόρος της οικογένειας Παντελίδη και μου ζήτησε να καταθέσω. Την ίδια ώρα πρέπει να σου πω ότι η πλευρά της νεαρής κοπέλας, της Φρόσος Κυριάκου, αναμένεται να καταθέσει μέχρι την Τρίτη τις προτάσεις της με υπόμνημα στον εισαγγελέα, ο οποίος ουσιαστικά αντικρούει την κατάθεση του 50χρονου ανθρώπου. Και εμείς έχουμε ζητήσει από τον κύριο Άσπρο, το δικηγόρο, να παρέμβει στην εκπομπή μας, όποτε και εκείνος ενημερωθεί για τα σχετικά. Ο κύριος Λίτρας τον είχα καλέσει σήμερα, έχουμε δώσει τηλεοπτικό ραντεβού. Αυτό που θέλω να μου πεις, Άρια, και είναι σημαντικό σε αυτή τη φάση, είναι ότι φαίνεται ότι ένας άνθρωπος δεν είχε κληθεί να καταθέσει, αλλά τον καλεί ο κύριος Λίτρας από τη στιγμή που αναλαμβάνει δικηγόρος της οικογένειας και που εκείνο το βράδυ ήταν στη συγκεκριμένη βραδιά μαζί τους και ήταν σερβιτόρος και καταθέτει ότι εκείνος ήταν ο άνθρωπος που τους είδε να μπαίνουν στο αμάξι και ο Παντελής Παντελίδης να μην είναι ο οδηγός. Αυτό είναι το σημαντικό. Ο ίδιος ισχυρίζεται, Ζήνα, ότι δεν τον έχει καλέσει κανένας ποτέ να καταθέσει. Μετά από την προσέγγιση που του έκανε ο κύριος Λίτρας, που τον είδε μέσα από το συγκεκριμένο σπίτι, μάλιστα, αν θυμάσαι, είχαμε βγάλει, είχαμε δημοσιεύσει και στην εφημερίδα και φωτογραφίες μέσα από το συγκεκριμένο σπίτι που πέρασε την τελευταία βραδιά ο Παντελής Παντελίδης. Ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι υπάρχει άλλη μία εξέλιξη αύριο. Αναμένεται να εκδικαστεί η υπόθεση των αγωγών που έχουν καταθέσει και οι τρεις πλευρές, η πλευρά της Φρόσος Κυριάκου, της Μίνας Αρναούτη και της οικογένειας. Το είπα και εγώ αυτό, Άρη. Παντελίδη, ναι. Αναμένεται μάλλον να αναβληθεί. Ωστόσο, λόγω των μέτρων COVID δεν θα... Γιατί είναι πολύ εμπλεκόμενοι και πώς θα μπουν μέσα, αλλά εντάξει, είναι και δύσκολες. Είναι και η ασφαλιστική που έχει στραφεί εναντίον της οικογένειας, Παντελίδη. Είναι πολύ. Την ευχαριστούμε. Όπα, δώστε μου την Άρια, γιατί πάτησε κατά λάθος, ναι. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.